Έγινε ρε Μουράτη. Λοιπόν, πάμε, ναι, πάμε τώρα να λάβεις θέση. Στο Μουράτη είμαστε, παιδιά. Είναι και αυτός μέλος του Συλλόγου της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Τις 24 του Φλεβάρι, το 2024. Είναι ο τρελός του Συλλόγου, ναι. Τρελός όχι στην πραγματικότητα, έτσι, με χαρτιά. Λοιπόν, Μουράτη, να σου πω, κάτσε να σου κάνω ένα κοντινό, ρε. Να δουν ο κόσμος ποιος είναι, ναι, αυτός είναι. Ο κανονικός είναι αυτός που βλέπετε. Λοιπόν, από το Δαφνί έφυγε. Γεια σου Μουράτη, πάμε ρε Μουράτη. Μουράτη, πες στο σκύλο, πες να σταματήσει λίγο. Μία, έδια, ρε τι φίλος είναι, σκάσε ρε μαλάκα. Πάμε. Ναι ρε, πάμε, ναι, πάμε. Έλα Δία, έλα. Με αυτά λοιπόν και άλλα, προσπαθούμε να σταματήσουμε το Δία. Λοιπόν, έλα. Κλείνω να πάω λίγο πιο πίσω. Πάμε μπανάνι. Πάμε. Το Δία ρε. Ωραίος ο Μουράτης. Έκανε μια ωραία κίνηση, με πλήρη άπνοια. Πέρυσι μας πέταξε με, θα λέγαμε, 10 από φορά αέρα. Ήταν τόσο τρελάθηκε ο καιρός πέρυσι. Φέτος έχουμε πλήρη άπνοια, δεν κουνάει τίποτα, φίλο. Και θα δούμε τώρα και την πραγματική αξία των περιστεριών. Ωραίος. Όλα είναι έτσι. Του λούπες. Του λάπης, ο Μουράτης έχει, είπαμε, ανεβατόρια. Μπράβο. Λοιπόν, κάτσε να δούμε και τον κορμό εδώ, την ομαδάρα του όλοι. Δεν φυσάει καθόλου και είναι από πάνω. Τελείως από πάνω πετάνε, ναι. Φωνάζει στα περιστέρια, ακούει και ο σκύλος. Όλα μαζί, ναι. Μπράβο. Ωραίος. Έχει πολύ θέαμα. Σπορ και θέαμα. Και έχει και μερικά που έχουν φύγει. Και έχουν απλώσει δηλαδή, αυτό εννοώ. Άλλο ένα πλάνο, ξεκινάμε από κάτω. Πήγαμε να πιάσουμε ένα που είχε τέρα της φεύγας, αλλά μας έφυγε πολύ μακριά. Να και ένας μαύρος. Όπου αυτός ο μαύρος έφυγε πολύ νευριασμένος. Ωραίος ο Μουράτης, ναι. Να δω το ζω. Εντάξει. Κοντεύουν, φτάνουν τώρα, έχουν φτάσει στη μέση. Κάποια είναι λίγο πιο κάτω. Αλλά τα πιο πολλά είναι εκεί πάνω, ναι. Εκεί είναι η ομάδα δυνατή. Εδώ έχει πάρει από το Θεαματικόπουλο τα πρώτα, τα πολύ ψηλά. Αυτά εδώ. Και αυτά εδώ είναι του Σκυφτόπουλου. Αυτά εδώ. Ωραίος και ο Σκυφτόπουλος, αλλά είναι λίγο πιο χαμηλά. Αυτά πετάνε εκεί. Και τώρα για να σκεφτείτε, είναι καρφωμένα εκεί μέσα. Αυτά είναι της άπνοιας περιστέρια. Δηλαδή αντέχουν στις άπνοιες και πάνε και σβήνουν, ναι. Ναι, να κι άλλο ένα σπρόκουλο ωραίο. Και αυτό είναι εκείνο που κάθεται και πετάει στον κόλο του, ναι. Έτσι. Αυτό το στυλάκι εδώ, ναι. Και αυτός είναι μέσα, αυτός είναι που είχε φύγει πριν. Που είχε πιάσει την άκρη που λέγαμε. Για πάμε άλλη μία. Έχει αστεία, έχει κάποια περιστέρια στα ψηλά που είναι super top. Αλλά σήμερα έχει άπνοια και είναι και κάποια που διστροπούνε. Όχι όλα, 3-4 πουλιά. Λοιπόν, πάλι θα κατέβω. Θα πάρω φορά και θα ξανανεύω. Να, αυτά τα τρία είναι που είναι λίγο πιο κάτω από την ομάδα. Πάνε, παίρνουν και αυτά μπούς σιγά σιγά, αλλά εντάξει.
Τα άλλα δεν μπορούν να τα φτάσουν με τίποτα. Δηλαδή ο πυρήνας, η κεντρική του ομάδα είναι, θα έλεγα τώρα, έχουν ψηλό, όχι πατήσει, μεταξύ μέστης και πατήματος, ναι, έτσι, κάπως έτσι. Σε φάει ο Λύκος, θα σε φάει. Αν το φάει, λέει ο Λύκος. Γελάνε, άλλο γελάει κι αυτός. Να κι άλλο ένα μαύρο. Μαύρο σπρόκολο με μπερδεμένα τέλεια. Λοιπόν, έτσι θα ανεβαίνουμε πάνω κάτω, πανεύκολη στόχη για μένα. Λοιπόν, εμείς θα τραβάμε την ομάδα, τον πυρήνα. Αυτά εδώ. Που στέκονται από πάνω μας και πετάνε. Φωνάζει, αγριεύει ο σκύλος. Και τώρα βλέπουμε και το πεσό του, ναι. Ανοίγει και την πόρτα. Ωραίος. Όλοι θα έρθουν. Δεν πρόκειται να μείνει κανένα πάνω. Ορίστε. Χειροκρότημα. Μπράβο, Μουράτη! Μπράβο, γίγαντα μου! Καλά, με τίποτα γέλια κοσκέφτημα. Μια χαρά είμαστε, κύριος ο Τζινής μας τα χάλασε. Τι να κάνουμε, ρε φίλοι. Τυχαίνουν και τα πρόπτα. Τυχαίνουν, έτσι, τι να κάνουμε. Μιλάω καλά, ρε φίλοι. Έτσι. Απλώς δεν είχε φτερά το περισσότερο, ζωρίστε. Πώς τα έφερε, καπετάνιε. Πολύ καλά ήταν. Ναι, ωραία, δεν τις τρώμε τις κλωτσιές. Πικιλίδη! Μόνο αυτόν θα βγάλω. Την άλλη φορά. Πικιλίδη! Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για σένα να κάνεις μια μεταγραφή σήμερα. Ναι. Είναι ωραία αυτερωμένα περιστεριά. Μπράβο. Το είπε και ο Γιώργος ο Πικιλίδης. Εμείς ευχαριστούμε και εμείς. Προσπαθούμε, Πικιλίδη. Ζήτω, να πω και εγώ κάτι από εδώ. Ζήτω ετρέλα ρε, ζήτω ετρέλα. Πάρ' τους μέσα ρε, Μπανάγι, πάρ' τους όλους μέσα, στο πλοίο. Έρχομαι από εκεί τώρα να τα πούμε. Έρχομαι. Φτάσαμε και κοντά. Βάλτε λίγο μέσα. Ωραίος ο Μουράτης. Πάμε τώρα να τα δούμε και μέσα στο χώρο τους, ναι. Να δω τα πουλάκια μας, εδώ είναι. Ωραίος. Και έχει και μοσαϊκό βλέπουμε, έτσι. Μαύρα μαρασκόκολα, σέσικα ωραία και στα χτιά. Μπράβο, μπράβο. Και παρσουλούπια έχεις, ε. Μέσα μια κοιλιούδα πέρσι με μπανάνι. Ναι, την κοιλιού. Με άλλα μέρα από το καμπά, γιατί την χτύπησε γεράκια. Καλά έκανες. Κάτι να μάνα να βγάζεις πουλιά. Ωραίος. Και τα μαύρα του τα μαύρα είναι γυαλιστερά. Κοιτάξτε, πεντάμορφα, ε. Καλά τίποτα. Πολύ ωραία, ρε. Τι λες, ρε. Ναι. Πολύ θέαμα. Καλημέρα. Ναι. Και παλάκια έχει, ωραία. Θα τα πούμε μετά. Να τα κοιλιού. Να τα κοιλιού. Πού είσαι? Έχουμε και κοιλιού. Και τέτοια, ναι. Πώς τα λένε τώρα αυτά, εντάξει. Οι χρωματάκιδες ξέρουν. Δεν τα ξέρω όλα εγώ. Αυτό τώρα είναι μπορντό. Όπα, μπορντό. Από το τεσσαρωμάτι πρέπει να το έχει πάει. Τεσσαρωμάτι έχουν και άλλοι μπορντό. Κεραμιδί ασπρόκολο με... Τι να πω τώρα, με αυτό το μπορντό. Έχει πάρει από αυτό το μπορντό, ναι. Μπράβο του, μπράβο. Είναι ωραίος. Και τα κυλιουδάκια του είναι ωραία, όλα είναι τέλεια. Αυτός, παιδιά, είναι ο φίλος μας, ο Μουράτης, εδώ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, ναι. Έδωσε ρεσιτάρ και φέτος, όπως και πέρυσι. Α, μπαίνεις από πίσω εκεί. Αυτό το τηλέφωνο είναι. Θα μας τα πει αυτός τώρα, γιατί έχει μια σοβαρή συζήτηση τηλεφωνική. Α, του Τσάινε. Έχουμε ένα θέμα, θα το λύσουμε μετά, ναι.
Λοιπόν, φίλε. Έλα, καπετάνι μου. Όπω εκεί. Εγώ επειδή στα έχω πει όλα, κάτσε να σου πει για το κεμέ σου, για το χαβά σου, μάλλον, έτσι. Σήμερα ο καιρό ήταν πατάτα. Να το λέμε έτσι. Πέρυσι είχε άρα, σήμερα ήταν το αντίθετο. Ήταν πατάτα. Τα δυσκόλεψε τα πουλιά. Κάποια περιστρία σου πήγαν και πατήσανε, δεν σβήσανε, να, λέμε, να είμαστε ειλικρινεί. Ναι. Και κάποια δύο-τρία από κάτω δεν μπορούσαν να πετάξουν. Ακριβώς όπως τα λες. Θα λέμε τις αλήθειες εδώ, έτσι. Όπως τα λες ακριβώς. Χωρίς χλωρία και τέτοια, εντάξει. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Έκανες ένα, θα έλεγα, αξιοπρεπή χαβά, βάσει του καιρού αυτού εδώ πέρα, και με άρεστα το 10 θα σου έβαζα 11. 11. Γιατί, ναι, θα σου πω γιατί. Γιατί τόλμησες και τα πέταξες. Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι, μπανάνι. Παίρνεις το λόγο εσύ τώρα. Μπράβο. Εμένα με ενδιαφέρει στο φτερό, είμαστε καλά. Πολύ φτερό. Μπράβο. Πολύ λοιπόν, φτερό. Τώρα θα σε πω μια τέτοια, δεν θα βρίσω. Όχι, όχι, εννοείται, το έχουμε μπράβο, πει αυτό. Έτσι. Έχουμε κάνει όρκο τιμής. Θα κάνω μια αφιέρωση πρώτα για τον Άγγελο, τον Κύρο, το φιλαράκι μου που είναι πάλι εκεί και με βλέπει. Βεβαίως. Τον αγαπάω πολύ, τον Σπύρο, τον Αγκονό. Και δεύτερο, επειδή στο Μουράτη τα περισσότερα τα λένε πολύ, θα του απαντήσουμε μια παροιμία. Την κοντή την τέτοια τη φταίνει τρίχε. Μπράβο. Μην το σβήσει. Όχι, δεν το σβήνω γιατί είπε τέτοια. Μπράβο. Αν έλεγε όμω την άλλη, θα το έβγαινε. Αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Και εσύ να σε καλά. Γεια σου, Μουράτη. Και του χρόνου να μα κάνει χαβάτσι να γουστάρουμε. Να είσαι καλά, αδερφέ. Γεια σου, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Γεια. Έτσι. Γεια. Δεν το σβήσει αυτό εδώ. Λόγω τιμή σου λέω. Γιατί μερικοί... είπαμε, είπε τέτοια. Ναι. Αν έλεγε την άλλη, στο ξαναλέω, θα το έβγαινε. Όχι, γιατί μερικοί φωνάζουν. Δεν τα κάνουν, δεν πετάνε, δε. Κατάλαβες, ναι. Όλο το δε είναι. Ναι. Και εγώ δεν τα μπορώ. Εγώ θέλω να μιλάνε αυτά. Ναι, ρε φίλε, έτσι. Εντάξει. Μπράβο, ναι. Όπως ακριβώς τα είπες. Ακριβώς. Μπράβο, Πανάγια. Έγινε. Γεια σου. Γεια σου, καλά. Μπράβο. Ζήτω η τρέλα. Τρέλα από φόρια. Φαίνεται, δεν φαίνεται. Ζουδομαδία. Γεια σου, ρε τρελέ. Να σε καλά, ρε φιλαράκι. Και του χρόνου να είμαστε γέροι.